Έτσι μου είπαν και έτσι έκανα. Συγγνώμη. Μπορώ να... Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτό και στο προηγούμενο κοινοβούλιο θυμόμαστε το θέμα των υδατοδρομιών. Πόσο σημαντική ήταν η πραγματοποίησή του για τους νησιώτες. Η διαβούλευση και η συζήτηση ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώθηκε το 2018 με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο νόμος, αντί να λύσει προβλήματα με τις μετακινήσεις στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και να, και να γίνεται το έργο που τόσο περίμεναν οι κάτοικοι των νησιών, μπλόκαρε. Σε διάφορα αξεπέραστα γραφειοκρατικά κολλήματα. Να φανταστείτε ότι είχε για κάθε αδειοδότηση 42 διοικητικές πράξεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το νέο νομοσχέδιο κάνει απλές τις διαδικασίες για την έκδοση αδειών και δίνει την δυνατότητα σε ιδιώτες να αποκτούν και αυτοί άδειες. Τα υδατοδρόμια είναι η αρχή του τέλους πλέον της απομόνωσης των νησιών και των νησιωτών. Τα νησιά χωρίς αεροδρόμια αποκτούν νέο μέσο συγκοινωνίας με την υπόλοιπη χώρα. Εκτός από την εξυπηρέτηση των τουριστών, βοηθάει την μεταφορά κατοίκων, ασθενών, προϊόντων άμεσης ανάγκης, όπως είναι τα φάρμακα. Παράλληλα, βοηθάει την ανάπτυξη όλων των νησιών. Εκεί πρέπει να δούμε την υλοποίηση της κατάργησης του τέλους υδατοδρόμιων στους κατοίκους των νησιών που δεν υπάρχει αεροδρόμιο. Αυτό είναι μια πρότασή μου. Οι πολύωρες και απογορευτικές συνδέσεις πλέον θα είναι παρελθόν. Δίνει τέλος την αίσθηση της απομόνωσης όλων των κατοίκων στα μικρά νησιά. Αυτή η κυβέρνηση υπεύθυνα χρειάζεται... θέματα και τα προβλήματα των πολιτών με στόχο την καλύτερη ποιότητα της ζωής των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κύριε συνάδελφε.